ότι έχουμε μία αύξηση των εισαγωγών από την τελευταία εβδομάδα. Είναι σταδιακή η αύξηση αυτή. Ενώ από χθες στις 2.30 ώρα που ξεκίνησε η εφημερία μέχρι σήμερα στις 8.30 που ολοκληρώθηκε, είχαμε περίπου 20 εισαγωγές και εμβολιασμένων και ανεμβολιαστών. Είναι μεικτό το ποσοστό των ανθρώπων που εισάγονται εδώ στον Ευαγγελισμό. Μία αύξηση της τάξης του 70% σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, που δηλώνει ότι υπάρχει γενικά μία αύξηση των κρουσμάτων γενικότερα. Έχουμε τον κύριο Σταμάτη Τσιπηλή, ο οποίος είναι πνευμονολόγος, είναι κουτουρικός γιατρός εδώ στον Ευαγγελισμό. Μας πει περισσότερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, αυτό που βλέπετε, η αύξηση αυτή σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες είναι όντως έτσι και πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες αυτές? Κοιτάξτε, υπάρχει όντως μια σταδιακά αυξανόμενη έτσι πίεση στο δημόσιο νοσοκομείο. Βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση και των εισαγωγών. Η πληρότητα αυτή τη στιγμή στην COVID κλινική είναι στο 75%. Να αναφέρουμε ότι η εφημερία ακόμα δεν έχει κλείσει. Οι εισαγωγές είναι μέχρι τώρα 20, οπότε πιθανά να αυξηθούν και να φτάσουν σε υψηλότερη πληρότητα. Όσον αφορά και τη μέθη του νοσοκομείου μας, έχουμε μια πληρότητα όσον αφορά τις λειτουργικές της θέσεις, είναι στο 100% αυτή τη στιγμή, οπότε δεν υπάρχουν κρεβάτια διαθέσιμα. Έχουμε διασωλωμένο ασθενή στον όροφο. Όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Το προσωπικό είναι εξαντλημένο με υπερεφημερεύσεις, με δύσκολες καταστάσεις και για το νοσηλευτικό και για το ιατρικό προσωπικό. Είδαμε και πρόσφατα και την προηγούμενη εβδομάδα και συναδέλφους από άλλα νοσοκομεία, οι οποίοι μετά από 30 και πλέον ώρες εργασίες κατέρευσαν και σε συνεντεύξεις. Χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση στο δημόσιο σύστημα υγείας και σε άποψη προσωπικού και υλικοτεχνικό. Χρειάζονται οπωσδήποτε και μέτρα προστασίας και επαναλαμβανόμενα τεστ και στο νοσοκομείο, γιατί φαίνεται πλέον ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν. Έχουμε μια αύξηση των ποσοστών. Συμπτώματα δηλαδή μπαίνουν στο νοσοκομείο? Κοιτάξτε, έχουμε μια αύξηση γύρω στο. Πλέον οι εμβολιασμένοι αντιπροσωπεύουν ένα 38% των εισαγωγών στο νοσοκομείο μας και από ό,τι φαίνεται και πανελλαδικά. Πολλοί εμβολιασμένοι παρουσιάζουν συμπτώματα όπως και οι ανεμβολιαστοί. Βαριά, δηλαδή νοσούν με βαριές πνευμονίες, φτάνουν ακόμα και στο όριο της διασωλήνωσης. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα το ποσοστό των εμβολιασμένων στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν στην κλινική COVID ήταν παραπάνω από τους ανεμβολίαστους. Αυτό δείχνει ότι χρειάζονται, πέρα από το εμβόλιο που είναι ένα σημαντικό όπλο και που χρειάζεται να και να αυξηθούν τα ποσοστά και να έχουμε έναν καθολικό εμβολιασμό, χρειάζονται όμως και μέτρα προστασίας και στους χώρους δουλειάς και στα νοσοκομεία. Χρειάζεται αποφυγή του συνωστισμού και στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, φτάνετε στα ωριά σας. Ναι, δηλαδή, και ένας περιοδικός έλεγχος και στους εμβολιασμένους. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μα βέβαια. Ναι, και υποθέτω τώρα εμβολιασμένοι, οι οποίοι, αν έχουν και ένα υποκείμενο νόσημο, οι άνθρωποι είναι ακόμα σε μεγάλη. Και άμα έχει περάσει και μεγάλο διάστημα δεύτερη δόση. Όχι μόνο, σας είπα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και εμβολιασμένους χωρίς συνοσηρώτες, οι οποίοι νόσησαν βαριά. Οπότε αυτό δείχνει ότι πέραν του εμβολίου πρέπει να ληφθούν και μέτρα προστασίας, σας λέω, και στους χώρους δουλειάς και πώς μάλλον και στα νοσοκομεία, δηλαδή με επαναλαμβανόμενα τεστ. Με το προσωπικό, χρειάζεται και ενίσχυση του προσωπικού, γιατί ένα προσωπικό που εφημερεύει συνέχεια, που δουλεύει υπερορίες και που αναγκάζεται ουσιαστικά ακόμα και δηλαδή φτάνει στο όριο της κατάρρευσης μετά την εφημερία, χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται στήριξη και χρειαζόμαστε και στήριξη, εννοείται. Αυτό που ζητάμε και καιρό τώρα, βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη ότι έχει φτάσει στα όρια της, και στήριξη και από το ιδιωτικό τομέα. Χρειάζεται δηλαδή επίταξη κλινών και προσωπικού και από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί η τάση είναι στην Αθήνα να έχουμε αυτό που γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να φτάσουμε πλέον, είμαστε πρώτο μπυλόν του νέου κύματος ουσιαστικά και ήδη δεχόμαστε ασφυκτική πίεση. Είμαστε νομίζω είναι θέμα χρόνου αυτό που νομίζω είναι θέμα χρόνου αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ακριβώς. Και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις να υπάρχει επίταξη γιατρών. Ναι, δηλαδή και στην Αθήνα σας λέω. Έχουμε δει και περιστατικά να μεταφέρονται από πόλη σε πόλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας λέω, έχουμε αυτή τη στιγμή διασωλωμένο ασθενή στον όροφο, ο οποίος παραμένει 4 ημέρες γιατί δεν βρίσκεται κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αναρρώνουν όμως. Δεν είναι ότι νοσούν βαριά και έχουμε άλλα δυσάρεστα. Υπάρχουν και εμβολιασμένοι. Σας λέω, αυτό που έχει. Για τους και εμβολιασμένοι έχει φανεί ότι έχει μια αύξηση. Σίγουρα η πλειοψηφία των περιστατικών στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολίαστη. Αλλά υπάρχει ένα σταδιακά αυξανόμενο ποσοστό και εμβολιασμένων.